βλέπεις. Δεν κάνω τίποτα. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου. Συλλητανευόντων αυτό αγιωτάτων αρχιερέων Γεωργίου, Αθηναγόρου, Αγαθαγγέλου και Χρυσοστόμου του και Ποιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νήσο ταύτη των παρακολουθούντων και συμμετεχόντων εις την ιεράν λιτάνευση ταύτην μετά των οικείων και των συγγενών αυτών και πάντων των εορταζόντων επί τη Αγία εορτή και πανήγυρη ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην και επαρχίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, κατά ποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που όπως πρέξε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κοιμωμένην και ρίσας θα ημάς εκ της επιτιμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ερθαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γεννήμι δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπω μεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καθώς έδυσε ο ήλιος και το σκοτάδι απλώνεται παντού, η Αγία Εκκλησία, την οποία έχουμε την τιμή και την ευλογία να συγκροτούμε και στην οποία ανήκουμε, τούτη την ώρα λιτανεύει ένα υπέροχο και λαμπερό αστέρι. Ένα αστέρι πρώτου μεγέθους. Δεν είναι αυτόφωτο, όπως κανένα αστέρι δεν έχει αφεαυτού του το φως. Το φως το παίρνει από τον ήλιο της δικαιοσύνης, υπέρ του οποίου απέθανε και θυσιάστηκε, αφού προηγουμένως
Γι' αυτό το φως και με αυτό το φως πορεύτηκε και έζησε. Πρόκειται για ένα αστέρι ουράνιο και ταυτοχρόνως επίγειο. Πρόκειται για την Αγία Παρασκευή, την οποία η υμνολογία της Εκκλησίας εγκομιάζει με πολλά κοσμητικά επίθετα και την ονομάζει Σεμνή Οσιομάρτυρα του Χριστού. Ιδιαιτέρως όμως αγάλεται και χαίρει η πόλη της Χαλκίδος, η πόλη του Ευρύπου, και τούτη την ώρα αισθάνεται αυτήν την γλυκιά θαλπορή αυτού του φωτός που εκχέεται από την Αγία Παρασκευή και ταυτόχρονα νιώθει την παρουσία του Θεού όπως την έζησε ο προφήτης Ηλίας, όχι στο σεισμό, όχι στη φωτιά, αλλά στην άβρα, την άβρα τη λεπτή. Η Χαλκίδα έχει τη μεγάλη τιμή και ευλογία να κατέχει την Αγία Παρασκευή ως προστάτηδα και πολιούχο της, και ασφαλώς να κατέχεται και να προστατεύεται υπ' αυτής. Γι' αυτό είναι ανίποτη η χαρά μας. Είναι απερίγραπτη η αγαλίασή μας και είναι μεγάλη μας η συγκίνηση, καθώς βλέπουμε τα ιερά λείψανα της Αγίας, αλλά και η Αγία της Μορφή και η Αγία της Εικόνα να διασχίζουν τους δρόμους της καθημερινής μας αγωνίας και της καθημερινής μας αγχώδους βιοπάλης. Παίρνουμε μεγάλη χαρά γιατί συναντιόμαστε όλοι στο ναό της Αγίας Παρασκευής και χαιρόμαστε όλοι μαζί την παρουσία του Θεού και των Αγίων στη ζωή μας, από όπου παίρνουμε δύναμη και ελπίδα, αλλά και γιατί βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και αν πραγματικά λειτουργούμε ως χριστιανοί και ως μέλη της Εκκλησίας, δεν μπορεί παρά να χαιρόμαστε όταν συναντάμε τους συνανθρώπους μας. Και μάλιστα χωρίς καμία διάκριση, θετική ή αρνητική. Αυτή η χαρά μας πολλαπλασιάζεται και φέτος, διότι έχουμε προεξάρχοντες αυτής της Ιεράς Λιτανίας του Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, των οποίων τα τίμια ονόματα μνημονεύθηκαν κατά την τάξη και στον Ιερό Ναό, αλλά και πριν από λίγο σε τούτη τη δέηση την οποία καταθέσαμε υπέρ όλου του κόσμου και των κατοικούντων αλλά και των παρεπιδημούντων στην Ιερά μας Μητρόπολη. Και θέλω, πιστεύοντας ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων σας, του Ιερού Κλήρου, των Ετοιμωτάτων Αρχόντων, αλλά και του ευσεβούς λαού, να εκφράσω και εκ μέρους σας, αλλά και
την προσωπική μου ευγνωμοσύνη προς τους Αγίους Αδελφούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας ετοίμησαν, και σύν Θεό θα μας τιμήσουν και αύριο με την παρουσία τους. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου κύριο Διονύσιο, ο οποίος εν συνεχεία θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας κύριο Γεώργιο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κύριο Αθηναγόρα και τον προσφάτως προακθέντα σε τιτουλάριο Μητροπολίτη τον εκχαλκίδος προερχόμενο Άγιο Φαναρίου και Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κύριο Αγκαθάγγελο. Εύχομαι στους Αγίους Αρχιερείς, στους τιμίους συνοδούς των και συνοδούς μας και συνεργάτες μας, αλλά και στον Πρωτοδιάκονο Δημήτριο που ήρθε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, να έχουν υγεία ψυχοσωματική και ακλόνητη, να έχουν τη συμπαράσταση και τη βοήθεια και την αρρωγή της Αγίας Παρασκευής στα πολυεύθυνα και υψηλά τους καθήκοντα, και τους παρακαλώ να εύχονται και για την Ιερά Μητρόπολη στην οποία τούτη την ώρα βρίσκονται και με την οποία ο καθένας με ιδιαίτερο τρόπο συνδέεται, και παρακαλώ, αφού δεχθείτε όλοι σας την ευγνωμοσύνη του ποιμενάρχου σας αλλά και τις ολοκάρδιες ευχές του για χρόνια πολλά χαρούμενα και τρισευλογημένα, να χαρίσουμε όλη την προσοχή μας στον απόψινό μιλητή με την βεβαιότητα ότι μεγάλη θα είναι η ωφέλεια που θα προκύψει για την πνευματική μας οικοδομή η μεταπροσοχής ακρόασή του. Σε μια τόσο πολυάνθρωπη πανήγυρη χρειάζεται όντως ένας άνθρωπος που θα διαθέτει γνώσεις, πίστη, δυνατότητα λόγου για να περιγράψει τα γεγονότα που τιμάει η Εκκλησία, αλλά και τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο τα προβάλλει. Όμως, ο θαυμάσιος πρόλογος του πολυφιλήτου αδελφού μου και επιμενάρχου σας, κυρίου Χρυσοστόμου, μου δίδει την αφορμή και την αιτία να μην σας ταλαιπωρήσω προλογίζοντας, αλλά στρεφόμενος προς το ιερό εικόνισμα της πολιούχου μας της Αγίας Παρασκευής, να παρατηρήσω και να επισημάνω σ' αυτό και εξ αυτού κάποια πράγματα. Και το πρώτο είναι εδώ παρούσα, ευλογούσα και αγιάζουσα ημάς. Είναι εδώ η μεγαλομάρτης και καλλιπάρθενος Αγία Παρασκευή,
εν μέρη και σωματικός, δια των ιερών λειψάνων της. Είναι εδώ η Αγία Παρασκευή με ένα και μόνο λόγο, να συνδέσει την πόλη της Χαλκίδος, της οποίας είναι πολιούχος, με τον αγαπημένο της και αρχηγό της πίστεως μας και τελειωτή Ιησού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την λιτανεύσαμε στους δρόμους της Χαλκίδας. Αλλά θέλουμε να δούμε και μέσα από την συμβολική των εικόνων τι θέλει να μας πει. Την βλέπουμε να κρατά στο χέρι της το σταυρό. Είναι το έμβλημα του πρωτομάρτυρος υπέρ της ανθρωπότητος Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι το έμβλημα που, όπως έλεγαν πατέρες του έθνους μας, διού πάντοτε νικόμεν. Με το σταυρό κάνουμε τις νίκες. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο του σταυρού λέμε νίκας της βασιλεύσιν ή της ευσεβέσιν, αν θέλετε, διότι πράγματι δια του σταυρού κερδίζεται η ζωή και η αθανασία. Και εκείνη, μιμουμένη τον εσταυρωμένο Κύριό της, τον ακολούθησε στο πάθος και στο σταυρό, με πάθος και με λατρεία. Και γι' αυτό, παρά τα μαρτύρια που εξυγχρονίζονται και τα οποία υπέστη, πέραν από τις ταπεινώσεις και τα ψυχικά και πνευματικά άλγη, πέραν, λέω, αυτών, εκείνη εσταυρώθη για να αναστηθεί, για να λάβει αυτό που προσφέρει ο εσταυρωμένος Κύριος σε όλους εμάς, τους οποίους καλεί πάντοτε να είμαστε κοντά Του και να αναλάβει ο καθένας τον σταυρό Του. «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη», είπε ο Κύριος. Και η Αγία έχει τον σταυρό της και μας τον δείχνει και ανίσταται, γιατί 2000 χρόνια περίπου, 1800 χρόνια από την εποχή που έζησε, είναι ζωντανή, ολοζώντανη. Υπάρχουν Χαλκιδαίοι που πολλές φορές ομολόγησαν ότι την είδαν να τους προστατεύει και να τους σκεπάζει, αλλά και να τους εμπνέει και να τους καθοδηγεί. Το δεύτερο που παρατηρώ στην εικόνα της είναι ότι κρατά τον κλάδο ενός φοίνικος. Ο φοίνης, το φυτό, φύεται, για να χρησιμοποιήσω έκφραση του υμνογράφου της Εκκλησίας, είναι φυτό που φυτρώνει εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρον, σε γη δηλαδή έρημη, σε γη που δεν περπατιέται εύκολα, σε γη που δεν έχει νερό για να το δροσίσει και να το αυξήσει. Παρά τα αυτά όμως, αυτό
λαμβάνει ύψος, όπως ακριβώς και ο Σταυρός, και ξεκινά από την γη και ξανοίγεται στον ουρανό και συμβολίζει έτσι την Αθανασία, αλλά και την νίκη που διεξήγαγε κατά τους αγώνες της τους πνευματικούς. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλει να μας πει ό,τι προηγουμένως είπα. Υπάρχει και ένα τρίτο που βλέπω στην εικόνα της. Η Αγία, κρατώντας στο χέρι το Σταυρό και τον Φοίνικα, έχει και το χέρι της σε αυτή τη στάση. Είναι στάση και κίνηση η οποία γίνεται προκειμένου να σταματήσουμε κάποιον να μας παρενοχλεί, να μας εμποδίζει, να μην μας επιτρέπει να κινηθούμε. Σηκώνει το χέρι λοιπόν η Αγία και λέει: «Εγώ προτίμησα το Σταυρό, έλαβα την Ανάσταση, έχω το στέφανο της νίκης και γι' αυτό εκάς βέβηλη, μακριά όσοι θέλετε να μου στιγματίσετε τις επιλογές μου και τα σύμβολά μου και τον αγαπημένο μου και τη ζωή μου και τα πάντα, μακριά, δεν μου χρειάζεστε». Αυτό λέει η Αγία Παρασκευή. Και χαίρομαι, γιατί καθώς την παρατηρούμε, καθώς την οικετεύουμε, καθώς την επενούμε, θέλουμε να δούμε και το τέταρτο και τελευταίο. Ποιο είναι? Ο μισθαποδότης Κύριος έρχεται να την στεφανώσει κατά την υλοποίηση του προφητικού λόγου: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Μείνε στην πίστη σου, και όχι απλώς να μείνεις στην πίστη σου βερμπαλιστικά, αλλά να μείνεις στην πίστη σου με λόγο και έργο και ζωή. Μείνε στην πίστη σου που παρέλαβες από τους πατέρες σου. Μείνε στην πίστη σου, γιατί από εκεί θα αντλήσεις δύναμη και δροσιά και χάρη και ευλογία και στεφάνι νίκης. Και η Αγία αυτό το έλαβε. Σεβασμιότατε, οι Μητροπολίτες που προσκληθήκαμε από την φιλτάτη μας σεβασμιότητα, ο Άγιος Στιβών, ο Άγιος Ηλίου, ο Άγιος Φαναρίου και η ταπεινότης μου, είμαι θα υπόχρεοι να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, την τιμή μας και τον σεβασμό μας. Γιατί ως γνήσιος χριστιανός θελήσατε τον ατίμητο αυτό θησαυρό της πίστεως και της εκκλησίας και της πατρίδος να μην τον απολαύσετε μόνο σας, με το ποίμνιό σας. Μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία και να ευλογήσουμε τον λαό και να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε τις πρεσβείες και να παραδειγματιστούμε από την Αγία. Ήθε να σας επισκιάζει, να συνεχίσετε εις έτη πάμπολα το πνευματικό, ποιμαντικό, κοινωνικό και λοιπό έργο σας που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, και ακόμη να σας αξιώσει
μαζί με το ποίμνιό σας και μαζί με την πολιούχο μας να απολαύσετε κι εσείς τον στέφανο της ζωής, ον αποδώσει Κύριος εν ημέρα κρίσεως πάση της αγαπώσει την επιφάνεια αυτού και των Αγίων αυτού. Αμήν. Ιησού